Και καλωσορίζω, όχι καλεσμένο, φίλο, μπορώ να το πω. Φίλο. Από τα παλιά. Φίλο. Γιατί φίλοι δεν είναι αυτοί που μιλάνε κάθε μέρα στα τηλέφωνα και βρίσκονται για καφέδες. Μιλάνε από. Ναι, μπορεί να το τηλεφωνήσεις μετά από ένα χρόνο και πάλι ναι, φίλοι. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, και εγώ, Ανδρέα. Και καλή επιτυχία και καλή αρχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εσύ και Ασθένεια δεν πάτε μαζί στην ίδια πρόταση. Και νομίζω δεν είμαι η μόνη που το σκέφτεται αυτό. Θα μου πεις, υπάρχει άνθρωπος που ταιριάζει με την Ασθένεια? Όχι, αλλά καταλαβαίνεις πως το λέω, επειδή είσαι τόσο δραστήριος, τόσο ανεξάρτητος, τόσο αντιδραστικός. Γι' αυτό. Οπότε όταν το ανακάλυψες, τι έγινε? Καταρχήν, η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι διαφορετική από τον ένα ασθενή στον άλλο. Υπάρχουν πολλών ειδών. Έφαγα πάρα πολλά λεφτά, πήγα σε πάρα πολλούς γιατρούς εδώ. Δεν βρίσκανε ακριβώς τι είχα. Άλλοι μου λέγανε είναι, άλλοι δεν είναι, άλλοι να κάνεις θεραπεία, άλλοι να μην κάνεις κλπ. Μέχρι που πήγαμε Αγγλία και μου είπε ο γιατρός, είναι σκλήρυνση, αλλά θα κάνουμε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις για να δούμε τι είδους σκλήρυνση είναι. Κάναμε, μου είπε είναι καλοήθης, να μην στεναχωριέμαι κλπ. Εντάξει, μόνο το σκλήρυνση άκουσα και κούφανα μετά, δεν ακούγα τίποτα. Όπως το είπε, συγγνώμη, και η κυρία Λένια λέει, το άκουσε και είσαι σε άρνηση στην αρχή. Δεν μπορείς να το αποδεχτείς και σκέφτεσαι ένα τροχοκάθισμα μες στο μυαλό σου να γυρίζει. Ναι, και την αυτοκτονία ταυτόχρονα. Δηλαδή, όλες τις μέρες που έμεινα στο νοσοκομείο, σκεφτόμουν να αυτοκτονήσω. Προσπαθούσα να βρω, να βρω τρόπους. Εντάξει, συζητούσα με τον Μαρίνο πάρα πολύ, που ήταν μαζί μου. Δεν είναι η λύση η αυτοκτονία, σίγουρα. Αλλά το ότι πέρασε από το μυαλό μου και σοβαρά μάλιστα και τον τρόπο που θα την κάνω, ναι, πέρασε. Μήπως θέλετε ότι δεν ήξερες ακριβώς τι ήταν η ασθένεια και τι σε περίμενε? Το ταύτισες αμέσως, τι με το τέλος της ζωής σου? Τι φοβήθηκες? Όλοι αυτό φοβόμαστε, το αναπηρικό. Και αυτό είναι το πρώτο που έρχεται στο μυαλό σου. Όταν ήρθα στην Κύπρο, μου είπε ο γιατρός στην Αγγλία να πάρω κάποια χάπια και σε 6 μήνες, αν μπορώ να πάω να με ξαναδεί ή να επικοινωνούμε για να ξέρει σε ποια φάση βρίσκομαι κλπ. Εγώ όταν ήρθα Κύπρο, κάποια στιγμή πέρασα ένα τρίμηνο έτσι κατάθλιψης και μετά έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου, αλλά δεν ήξερα τον τρόπο. Θυμάμαι, βγήκα ένα βράδυ έξω, κοίταξα τον ουρανό, του είπα, Θεέ μου, μου έστειλες αυτό το πράγμα, θέλω να μου πεις τι να κάνω. Και μου είπε, και πραγματικά μου είπε, ότι σου έδωσα και κάτι άλλο που λέγεται δύναμη. Αυτό ήταν. Πέταξα τα χάπια την ίδια ώρα. Δεν κάνω θεραπεία εδώ και 12 χρόνια. Άρα πόσα χρόνια ξέρεις εσύ για την ασθένεια? Γιατί εμείς πρόσφατα 12 σχετικά χρόνια, δεν το έλεγα. Δεν το έλεγες, γιατί όχι? Όμως, επειδή θεωρώ ότι δεν είναι του χαρακτήρα. Θέλεις να προβάλλεις μέσα από τη δουλειά σου. Θεωρώ ότι δεν είναι του χαρακτήρα σου. Ακριβώς. Να πεις κάτι για μια ασθένεια, για να σε λυπηθεί κάποιος, να πει μάνα μου τον Ανδρέα. Ναι, όχι, αυτό θα γίνει και ο χειρότερος εχθρός. Ή γιατί, για λόγους marketing, για να φέρεις κόσμο στο θέατρο. Όχι, όχι, προς Θεού. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. 12 χρόνια, πώς βγήκε αυτό το πράγμα? Απλώς το ξέραμε εγώ, ο Μαρίνος, οι γιατροί και ένας-δύο φίλοι εντός εκτός εισαγωγικών που ήρθα σε λογομαχία με ένα από τους δύο και φαίνεται για να με εκδικηθεί είπε σε κάποιους ότι έχω έναν όγκο στο κεφάλι που σιγά σιγά παραλύει και με πήρανε τηλέφωνο και μου το είπανε και το είπα του Μαρίνο, αρχίσανε πάλι ότι έχω όγκο στο κεφάλι. Για να είμαι ειλικρινής, το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Ναι, έπρεπε να βγω να πω την αλήθεια ότι δεν είναι όγκος, είναι σκλήρυνση κατά πλάκας. Όχι πως ντρεπόμουν να το πω, όχι, αντίθετα. Απλώς δεν ήθελα να με λυπούνται, δεν ήθελα να λένε μάνα μου αυτός είναι κρίμα, είναι άρρωστος και αυτά. Και γι' αυτό το λόγο και εξάλλου είναι κάτι πολύ προσωπικό και δεν το σκέφτηκα και διαφορετικά. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πως να ζήσω εγώ, πως να συνεχίσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα, γιατί αλλάζει και η ποιότητα ζωής σου.
Δεν ήθελε στη συμπαράσταση όμως. Εσείς πάντα ηθοποιοί λέτε ότι παίρνετε τη δύναμη από τον κόσμο, ότι ο κόσμος σας κρατάει εκεί που είστε και την ψυχολογία σας, είτε ναι. πάνω είτε κάτω. Δεν ήθελε, ας πούμε, την όθηση από τον κόσμο. Ενώ είμαστε στη σκηνή. Εκεί μας κρατάει, εκεί μας δίνει τη δύναμη. Από εκεί και πέρα είναι κάποια πράγματα που κάποιοι, όπως και εγώ, θέλουν να τα περνούμε μόνοι μας, χωρίς κάποιους άλλους δίπλα μας, και γι' αυτό δεν έχω και πολλούς γύρω μου και κατ' το αντιμετωπίζω κατ' επιλογή. Ναι, ναι. Και νομίζω μου έκανε και μεγάλο καλό. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που έχω αυτή την ασθενεία και το λέω με το χέρι στο Ευαγγέλιο, γιατί ο Θεός ξέρει που δίνει και γιατί δίνει και μου έδωσε πάρα πολλά μαθήματα. Αναθεώρησα πάρα πολλά πράγματα. Είπα ότι πρέπει να ζήσω και θα ζήσω και δεν θα παραλύσω, έτσι, για να κάνουμε και μια στιχομηθεία. Αν έρθει και αυτή η ώρα, καλώς να έρθει. Αλλά αντλώ τόση δύναμη από το Θεό, έχω τόση δύναμη μέσα μου, που δεν με αφήνει ούτε να στενοχωρηθώ, ούτε τίποτα, και έπρεπε να βρω κάτι με αυτή την ασθένεια. Και αυτό που βρήκα ήταν να την κάνω φίλη μου. Και είναι πολύ σημαντικό τους εχθρούς σου να μπορείς να τους κάνεις φίλους σου. Πώς κάνεις την αρρώστια φίλη σου? Γιατί μπορεί κάποιος να πει από το σπίτι τώρα λόγια. Το περνάει ελαφριά και μας λέει ωραία λόγια, και να είναι κάποιος άνθρωπος που να είναι σε χειρότερη θέση από σένα και να μην το βλέπει έτσι. Λοιπόν, πώς είναι αυτή η προσέγγιση, πώς γίνεται? Τα βάζεις κάτω και λες, έχω σκλήρυνση κατά πλάκας. Μασεύει και το στόμα μου. Να φέρουμε λίγο νεράκι. Από τη σκλήρυνση. Θα το διορθώσουμε αμέσως. Α, είναι, έχει να κάνει με ναι, την... Ναι, και το υιοθέτησα και στο ρόλο μου, αν το πρόσεξες. Θα μου τα πεις αυτά, γιατί αυτό είναι σχεδόν μαζοχιστικό, αλλά θα πούμε στη συνέχεια, να βλέπουμε αν, θέλουμε, αν μπορούμε και λίγα πλάνα από, από τους εφτάρωνους και συνεφαλίτες, όπου έχεις... Είσαι στο πετσί του ρόλου. Ναι. Εδώ κυριολεκτούμε. Τελείωσε όμως αυτό που μας έλεγες, λοιπόν, για την προσέγγιση. Πάσχω από αυτή την ασθένεια και τι πρέπει να κάνω? Να κάτσω στο σπίτι και να στενοχωριέμαι, να γυρίζω τους γιατρούς, να κάνω θεραπείες? Έρχεσαι σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, κάνεις θεραπεία, ναι. Πώς είσαι? Χειρότερα. Είναι κάτι που θέλω να το περάσω χωρίς να κάνω θεραπείες και να μιλάς μαζί της όταν σε χτυπάει, δηλαδή όταν ξυπνάει και σου κάνει επίθεση. Εκεί είναι που πας να καταρρεύσεις και να σε ρίξει κάτω. Παίρνεις δύναμη και της δίνεις μια γροθιά και της λέει, όχι, δεν θα με ρίξεις κάτω, εγώ θα σε βάλω στη θέση σου. Και το πολεμάς, δηλαδή δεν πρέπει να βγαίνω στον ήλιο, βγαίνω για ώρες ατέλειωτες στον ήλιο και είμαι έτσι. Δηλαδή ό,τι μου λένε οι γιατροί ήταν αντίθετα κάνω. Γιατί? Και είμαι καλύτερα, γιατί? Πίστεψέ με. Είμαι καλύτερα. Ίσως γιατί δεν πιστεύω τόσο πολύ σε αυτά που λένε. Ίσως δεν πίστεψα. Ίσως, όχι ίσως, δεν πίστεψα. Δεν πιστεύω σε αυτά που λένε ακριβώς. Εννοείς την ιατρική, γιατί... την παραδοσιακή ιατρική, δεν την αποδέχεσαι? Όχι, δεν την αποδέχομαι. Την αποδέχομαι. Πώς? Γιατί μας ακούει, αλλά... ο κόσμος που αντιλαμβάνεσαι, μπορεί να στη δική σου τη θέση και να όχι. προβληματιστεί τώρα και δεν θέλω όχι. να δώσουμε... Ναι, όχι. Την αποδέχομαι. Την αποδέχομαι. Αλλά όχι ίσως για μένα. Όχι για σένα. Όχι για μένα. Δηλαδή προσπαθώ να το αντιμετωπίσω μόνος μου όσο μπορώ και όσο πάει. Ευτυχώς, όπως είπε ο γιατρός, είναι ελαφριάς μορφής. Μου έκανε επίθεση 2-3 φορές και τώρα πρόσφατα... Κατάλες επίθεση, τι είναι, με πόνους? Η πόνη είναι αφόρητη, τυραννική, μου είπε ο γιατρός στην Αγγλία. Τους έχεις νιώσει? Αφόρητα. Αφόρητα. Ναι. Αφόρητους πόνους. Και εκεί πρέπει να σηκώνεσαι και να κάνεις κάτι. Να πας για ψώνια. Να κάνεις οτιδήποτε μικρό ή μεγάλο, είτε πονείς είτε όχι. Με τους αφόρητους πόνους. Ναι, με τους αφόρητους πόνους. Χωρίς κάτι να πάρεις, να, έτσι, να καταλαγιάσεις? Όχι, θα πιείς ένα παυσίπονο, αλλά και αυτό δεν κάνει και τίποτα στην ουσία. Θα πρέπει να κάνεις τη θεραπεία σου. Εγώ λοιπόν δεν έκανα τη θεραπεία και αυτό, εντάξει, είναι λάθος το ότι δεν κάνω τη θεραπεία. Ίσως γι' αυτό ήρθε πιο συχνά να με επισκεφθεί. Ναι. Και τώρα τελευταία μου έκανε
Σ' αγάπησε, αφού είστε φίλοι. Ναι, και ήρθε και μου έδωσε μία στο μάτι, 60% μείωση της όρασης, και έπαιρνα εντοφρέβιες ενέσεις κορτιζόνες για να σταματήσει εκεί. Τη ζημιά όμως την έχει κάνει. Έρχεται, σου χτυπάει, σου κάνει το πρόβλημα και φεύγει. Να σου πω, επειδή μας λες πώς το αντιμετωπίζεις εσύ τόση ώρα. Με τον περίγυρο δεν σταθήκαμε. Να μην ρωτήσω για τους συναδέλφους που δεν το ήξεραν αρχικά. Θέλω να μου πεις λίγο για την οικογένεια, για την οικογένειά σου. Άρχεται και το νεράκι μας. Ευχαριστώ πολύ. Να μου πεις πώς το πήρε η οικογένεια. Βέβαια, νομίζω ότι και εμείς δίνουμε λίγο το δρόμο, δείχνουμε το δρόμο στην οικογένεια μας. Πάρει από κάτω, πέφτουν και οι υπόλοιποι. Αν είμαστε λίγο πιο καλά, και οι άλλοι, ας πούμε, έτσι κινούνται στο ίδιο μοτίβο. Τι έγινε εκεί με την οικογένεια? Η αδελφή μου έχει τρομερή λατρεία και σοκαρίστηκε πάρα πολύ. Αλλά είναι αυτό που είπες, ότι δεν της έδωσα το δικαίωμα ότι υποφέρω ή θα κάτσω στο καροτσάκι και αν κάτσω θα είναι καλύτερα, θα με σπρώχνεις εσύ, θα με ταΐζεις εσύ. Αυτό σαρκαζόμουν, έκανα χιούμορ για να μην τη στενοχωρώ, γιατί ξέρω ότι με αγαπάει πάρα πολύ και την αγαπάω πάρα πολύ. Της το είπες από την πρώτη στιγμή? Ναι. Ναι, της το είπα μόλις ήρθα. Ήταν από τους πρώτους δηλαδή. Ναι, όταν ήρθα. Έχεις άλλα αδέλφια? Από την Αγγλία. Έχω και άλλα αδέλφια, δεν έχω επαφή όμως μαζί τους. Με την γιατί μόνη που έχω σου. Είναι αδελφή μου η Γιώτα. Έχουμε τη Γιώτα. Α, έπεσε η γραμμή. Εδώ είναι η Γιώτα στο τηλέφωνο. Την είχαμε και σ' άκουγε και θα μας τα πει τώρα. Ώστε τις έκανες και περιγραφές δηλαδή. Ναι. Πώς και θα σε σπρώχνει, πώς θα σε... Ναι, και τις κάνω και διάφορα τέτοια έτσι για να το ξεπερνάει, γιατί συνέχεια με ρωτάει πώς είμαι και αγχώνεται πάρα πολύ για μένα. Ναι, αλλά τι βασανιστήριο είναι αυτό που έχεις το ρόλο στους 7 ουρανούς και υποχρεώνεις τη Γιώτα να σε βλέπει κάθε μέρα στην τηλεόραση από το στο τροχοκάθισμα επάνω. Όταν είναι, πιστεύω, υποθέτω, ένας από τους φόβους της κοπέλας αυτής. Πες με, πώς το έκανες αυτό το πράγμα, πώς έγινε, πες μας λίγο πώς έγινε ο αυτό Δημήτρης με το ρόλο. Ο Τοκαρής, όταν μου έκανε την πρόταση και μου είπε, εντάξει, σοκαρίστηκα, αλλά μετά με έπεισε γιατί μου είπε θα δώσουμε πολλά μηνύματα στον κόσμο μέσα από το σύριαλ, μέσα από το ρόλο σου, ότι οποιαδήποτε ασθένεια αντιμετωπίζεις μπορούμε να την, να τη φέρουμε κοντά μας και να την αντιμετωπίσουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Και με αυτό θα ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύς κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ κόσμος που έχει σκλήρυνση κατά πλάκα στην Κύπρο και ειδικά στη Λάρνακα. Και σε αυτό με βοήθησε ο Δημήτρης να πω ναι στην πρόταση και το βρήκα κι εγώ έτσι ρεαλιστικό και ότι θα μπορέσω με τον τρόπο μου έστω κάτι τι να δώσω στον κόσμο, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Όταν έχουμε τη δύναμη του Θεού δεν φοβόμαστε τίποτα και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Οτιδήποτε και να έχουμε, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο. Σε βοήθησε το ότι εργάζεσαι κανονικά και στο θέατρο, τώρα και στην τηλεόραση επέστρεψες με αυτό το ρόλο, σε έχει βοηθήσει ψυχολογικά? Αν δεν θα μπορούσες να κάνεις τη δουλειά σου, δηλαδή πιστεύεις ότι θα ήσουν πολύ χειρότερα ψυχολογικά? Ναι. Είμαι εργασιομανής και κάνω εργασιοθεραπεία και μόνο με αυτό μπορώ να ζήσω. Και τώρα δυσκολεύομαι λίγο με τα γυρίσματα λόγω της θεραπείας που κάνω. Έχω κάποιες παρενέργειες κλπ. Όπως είναι το μάσημα στο στόμα, στεχνώνει ο ουρανίσκος και πυσώνει το στόμα. Και έτσι αυτό που μπόρεσα να κάνω είναι να το υιοθετήσω και στο ρόλο μου. Είσαι πιο πιστικός ακόμα. Πολύ πιστικός τελικά. Πάνω στο τροχοκάθισμα με τα συμπτώματα. Γιώτα! Ναι, γεια σας. Χαίρετε, μου επιτρέπετε τον ενικό. Ευχαριστώ. Είναι όντως... Παρακαλώ. Να μου επιτρέψετε να σας πω συγχαρητήρια που επιστρέψατε πάλι πίσω στις οθόνες μας. Πραγματικά σας είχα γνωρίσει τότε που είχατε συμπαρασταθεί στον αδελφό μου με το πέσιμο του θεάτρου από τον Ανεμοστρόβιλο. Έχεις δίκιο. Εκεί, όχι μόνο ένα... καλόν δημοσιογράφο, αλλά και έναν καλόν άνθρωπο. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Πείτε μας για τον αδελφό σας εδώ που σας κάνει τα βασανιστήρια. Δηλαδή, ήρθε το πρώτο σοκ που σας ανακοίνωσε την ασθένεια. Πώς νιώσατε όταν σας το είπε? Καλά. Εκεί ήταν σαν να έχανα εγώ τον εαυτό μου. Και είναι όπως ο Ανδρέας. Φαντάστηκα τον αδελφό μου πάνω στο καροτσάκι. Ήταν το πρώτο που σκέφτηκα και παρακάλεσα τον Θεό να τον έχει δυνατό, γιατί πιστεύει πάρα πολύ στον Θεό και πραγματικά έχει αυτή τη δύναμη και εδώ και 12 χρόνια, μάλλον όχι, εδώ και 19 χρόνια πάσχει από διάφορες ασθένειες και από εγχείρηση ανοιχτής καρδίας και άλλες πολλές. Έχουν κλείσει άλλες ασθένειες. Και πάλι σε αυτόν αντιστέκεται και δεν πάει να ανοίξει. Και είναι μάχημος όμως. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Και είναι αυτό που είπε για λύπηση. Αυτό το τυχαίνεται. Το τυχαίνεται. Εσείς το έχετε πάρει αυτό από τον περίγυρο όταν πια ανοίχτηκε ο Ανδρέας και μίλησε για την πάθησή του. Από συγγενείς, από γνωστούς, για να μην πω φίλους. Το είχατε πάρει αυτό τη στάση ότι είναι κρίμα και τι κρίμα και τι σας έτυχε τώρα. Το είχατε βιώσει? Ναι. Το είχα βιώσει, ναι. Να λύπηση. Αυτό δεν είναι αγάπη. Τον άλλο το θαυμάζει για αυτό που κάνει. Πρέπει να θαυμάζει με αυτούς τους ανθρώπους και μιλάω για τον αδελφό μου γιατί το ξέρω πολύ καλά. Είναι η μεγαλύτερη αγάπη στη ζωή μου. Είμαστε ένα και είναι τόσο δυνατός. Και ελπίζω να μην έρθει η στιγμή να καθίσει πάνω στο καροτσάκι, γιατί όταν το είδα προχθές πείτε μας λίγο. Όταν το είδα προχτές στο σύριαλ και δεν ήξερα ότι θα έκανε αυτό το ρόλο, είχε πιαστεί η καρδιά μου. Δηλαδή, όχι, τι κάνει τώρα, το έκανε μια φορά στο θέατρο το παράλυτο, πάλι το ίδιο, όχι ασκόνα. Μετά όμως θυμάμαι τα λόγια του που αυτοσαρκάζεται μαζί μου όπως είπε πριν και με κάνει να γελάω, μου δίνει δύναμη αυτός αντί εγώ σε εκείνο. Μου λέει, θα με ταΐζεις, θα με κάνεις μπάνιο και όλα αυτά και γελάμε. Και μετά μου δίνει εμένα δύναμη αντί να του δίνω εγώ. Γι' αυτόν το θαυμάζω. Είναι ένας, τι να σας πω, εξωπραγματικός μπορώ να σας πω άνθρωπος. Τι αγάπη είναι αυτή και τι αδελφική αδυναμία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ όμορφα λόγια που έχετε πει για τον αδελφό σας. Θα έλεγε κάποιος αναμενόμενο για τον αδελφό του, κάποιος τι θα πει, αλλά δεν είναι πάντα έτσι το πράγμα. Και έχεις σοκάρει την αδελφή σου, δεν την είχες προετοιμάσει? Όχι. Σε κανένα δεν το... Όχι, και μου είπε κάτι ο Μαρίνος και του λέω είσαι χαζός. Μου λέει να πάρεις τηλέφωνο την αδερφή σου και να της πεις ότι θα κάνεις το σύριαλ αυτό το ρόλο. Βέβαια. Γιατί αν σε δεις το καρότσι μπορεί να νομίσει ότι έχεις παραλύσει τα αλήθεια. Και του λέω αποκλείεται να το πάρει έτσι. Και τελικά έτσι το πήρε. Σχεδόν. Αλλά ξέρεις κάτι, λέμε πάντα σίγουρα δεν θέλουμε να καθίσουμε στο καροτσάκι. Και αν ακόμα καθίσουμε πρέπει να συνεχίσουμε. Προετοιμάζεσαι. Εγώ αυτό λέω. Προετοιμάζεσαι τον εαυτό σου για αυτό δεν το ενδεχόμενο. Το προετοιμάζω. Τώρα μέσα από το ρόλο, μήπως το έχεις κάνει και λίγο για αυτό το λόγο. Ίσως, επειδή έτσι, είμαι και μαζοχιστής. Στο πίσω μέρος. Ναι. Εσύ μαζοχιστής, εκεί θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Το έχεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Ναι. Να κάνεις λίγο εξάσκηση. Ναι, αλλιώς δεν θα μπορούσα νομίζω να έκανα ένα τέτοιο ρόλο. Ή το είδα σαν έναν οποιοδήποτε άλλο ρόλο. Αλλά το χαίρομαι πραγματικά και έχω εμπιστοσύνη και στο Δημήτρη, γιατί όπως μου είπε θα εξελίξει το ρόλο και ξέρει, του μίλησα για την ασθένειά μου και χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτό το σύριαλ και με ένα τέτοιο ρόλο πραγματικά. Η αντιμετώπιση του κυρίου στο σύριαλ συμπίπτει με τη δική σου? Ναι.
Απολογούμε που δεν έχω άποψη, γιατί είναι οι ώρες που εργαζόμαστε εκείνες εμείς, ναι, για τον ρόλο. Έτυχε να δω μια-δυο σκηνές και μου φάνηκε λίγο μοχθηρός, ή του βγαίνει από την ασθένεια μια κακία, ή όχι. Όχι, μπορεί να ήταν τυχαίο. Μυστήριος βγαίνει. Α, μυστήριος είναι. Μοχθηρός σου βγήκα. Μπορεί σε κάποια σκηνή. Άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα στο σπίτι και ήταν ένα κοριτσάκι. Μπορεί κάποια σκηνή να. Η καχυποψία. Λογικό ίσως, είναι, ναι, να βγαίνει. Και την, ναι, είχες πάρει την κυρία από τα μούτρα. Ναι. Τι με κοιτάς, πούμε, στο καρότσι αμέσως, δηλαδή στην επίθεση. Ναι. Ο κόσμος πώς έχει αγκαλιάσει αυτό το ρόλο? Να σου πω την αλήθεια. Επειδή ο ρόλος μου είναι μικρός σε έκταση ακόμη, δεν περίμενα τόση απήχηση. Δηλαδή με βλέπουν στον δρόμο και με ρωτάνε και για την ασθένεια, αλλά με ρωτάνε και για το ρόλο μου, τι ήρθες να κάνεις, θα ρουφήξεις το αίμα όπως είπες στην αρχή, ποιο θα σκοτώσεις κάποιον, ποιος θα είναι αυτός, τι μυστικό κρύβεις, με ρωτάνε και πραγματικά δεν το περίμενα. Αλήθεια σου λέω. Γιατί δεν το περίμενες? Έλειπες και πάρα πολύ καιρό από την τηλεόραση. Διότι είναι μικρός ο ρόλος έκταση και δεν περίμενα. Επειδή κρίνω τον εαυτό μου πολύ αυστηρά και λέω ότι δεν έδωσα το 100% όπως θέλω εγώ να δίνω πάντα στους λόγους, σε αυτό το ρόλο. Είμαι στο 50 και θέλω να φτάσω στο 80 και μετά στο 100. Αλλά σιγά σιγά, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι. Ακριβώς. Το απολαμβάνω κιόλας. Η δουλειά σας είναι πολύ απαιτητική. Και τα γυρίσματα στην τηλεόραση, παραστάσεις, στο θέατρο. Πώς το χειρίζεσαι? Μπορεί να προκύψει κάτι απρόπτο. Λες ότι έχεις πρόβλημα με την όρασή σου. Ναι. Πώς τα χειρίζεσαι αυτά? Αν τύχει κάτι πάνω στη σκηνή, για παράδειγμα. Λέω τώρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί. Έτυχε πολύ πρόσφατα. Α, στο λεωφορείο Πόθος. Ήταν μόλις άρχισε το μάτι κάτι να μου κάνει περίεργα. Και ήμουνα μαζί στη σκηνή με τη Μαρία τη Μιχαήλ. Και έπρεπε να τρέξω να την αγκαλιάσω. Αλλά την έβλεπα τριπλή. Και δεν ήξερα ποια κατεύθυνση να πάρω. Αλλά ίσως από ένστικτο, ίσως από τη δύναμη μου εκείνη τη στιγμή, νομίζω πήγα κατευθείαν, όχι νομίζω, πήγα κατευθείαν πάνω της, ναι. Αλλά είναι και τρομακτικό να βλέπεις τρίπλα, δεν ξέρεις, και να γίνεται τόσο ξαφνικά, χωρίς να σε προειδοποιεί. Αυτό είναι. Αλλά ρίσκαρες. Ναι. Ναι. Και εκεί που επειδή είσαι με τους δικούς σου ανθρώπους στο θέατρο, έτσι μπορεί να διαμαρτυρηθείς λίγο, να παραπονεθείς, να... Μπορεί να πω, ναι, σήμερα δεν αισθάνομαι καλά. Α. Τώρα πια, πριν που δεν το ξέρανε, όχι, δεν έλεγα τίποτα. Μπορεί να έλεγα, ας πούμε, έχω ίωση, δεν είμαι καλά, πονώ το κεφάλι μου. Οτιδήποτε άλλο. Ναι, οτιδήποτε άλλο. Τώρα που το ξέρουν, ναι, να παραπονεθώ, όχι. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να πω κι εγώ σαν άνθρωπος, εντάξει, με πονάει το σώμα μου. Ως εκεί όμως. Ως εκεί. Για να δούμε, λες αλήθεια, για να δούμε τι μας είπε ο Μαρίνος. Μαρίνος Ξενοφόντος, που είσαστε, εγώ θα το πω, το έτερο σου ήμιση. Έτερο δηλαδή, μου ήμιση, 26 χρόνια. Είσαστε 27, αχώριστοι. Συγγνώμη, πάμε στα 27. Ναι, και μακάρι να είσαστε πάντα έτσι κοντά, ευχαριστώ, αγαπημένοι, δημιουργικοί, ο ένας στήριγμα του άλλου. Από ακριβώς. Ότι, καταλαβαίνω, θα σε ρωτούσα, αφού θα το βλέπαμε, μπορούμε να το δούμε, το Μαρίνο. Ωραία, να το δούμε και έχω πολλά να σε ρωτήσω γι' αυτό. Μπορεί και να μην κάτσει ποτέ κάποιος στο τροχοκάθισμα ή μπορεί να αργήσει πάρα πολύ να κάτσει. Γιατί πρέπει να το επιταχύνουμε αυτό επειδή δεν είμαστε καλά ψυχολογικά? Ο Ανδρέας αυτός αρκάζεται, είναι δυνατός, είναι αισιόδοξος. Ακόμα και όταν του κάνει επεισόδιο και κατά καιρούς του κάνει διάφορα επεισόδια και έχει απίστευτους πόνους κλπ. Ακόμα και τότε το ξεπερνάει με τη δουλειά. Δηλαδή με τη δουλειά στο θέατρο. Η δουλειά στο θέατρο, πρέπει να σας πω ότι το θέατρο το φτιάξαμε αφότου έγινε η ανακοίνωση ότι υπάρχει το καταπλάκας. Και παρόλα αυτά δεν τον σταμάτησε να κάνει όνειρα και να θέλει να κάνει σχέδια για το θέατρο. Παίρνει δύναμη. Το να του κάνει επεισόδια το καταπλάκας κλήρηση κατά τη διάρκεια παραστάσεων και προβών, ναι, συνέβη και πάρα πολλές φορές. Αλλά επειδή είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ περήφανος, δεν ήθελε να το ξέρει κανένας και για πάρα πολλά χρόνια δεν το έλεγε σε κανέναν, το ξέρα μόνο εγώ. Το μάθε η αδερφή του λίγο αργότερα, γιατί δεν ήθελε να τη στεναχωρέσει και δεν τη το είπε ούτε εκείνης. Το μάθε λίγο αργότερα. Και ένας δυο γιατροί, δεν το ξέρει άλλος κόσμος, δεν ήθελε να το λέει γιατί πολύ απλά δεν του αρέσει να νιώσει ποτέ το συνέστημα ότι κάποιος τον νικτήρει.
Αν νιώσει ότι κάποιος τον βλέπει με ίκτο, αυτομάτως θα τον απομακρύνει από κοντά του. Όταν αργότερα το μάθανε οι ηθοποιοί και διαπίστωσε ότι μπορεί, ας πούμε, σε μια φάση που θα έπρεπε να του δώσει κάποιος ένα χαστούκι και του το δίνει ελαφρά, θύμωνε και του λέει: κοίτα να δεις, αν θα συνεχίσουμε τις πρόβες, θα μου δίνεις το χαστούκι κανονικά. Εγώ τα θέλω τα πράγματα να γίνονται κανονικά. Έτσι το σκηνοθετώ, έτσι το θέλω. Δεν άφησε τον εαυτό του δηλαδή να αλλάξει τη ζωή του, να προσαρμόσει τον τρόπο που δουλεύει ή που ζει με βάση, ας πούμε, τις οδηγίες των γιατρών. Ο Ανδρέας εδώ και 12 χρόνια που λειτουργεί το θέατρο Ανεμόνα δεν έχει δώσει ποτέ το δικαίωμα σε κανέναν απολύτως, όχι ηθοποιό μόνο, θεατή, βλέποντάς τον στη σκηνή, να σκεφτεί ότι αυτός ο άνθρωπος έχει προβλήματα υγείας σοβαρά. Ποτέ σε κανέναν. Απάνω στη σκηνή πετάει, κάνει εργασιοθεραπεία και απάνω στη σκηνή, δεν ξέρω, συμβαίνει κάτι μαγικό και πετάει ο άνθρωπος. Έχει τόσο νεύρο, τόση ενέργεια που μεταμορφώνεται. Είναι ένας άλλος άνθρωπος απάνω στη σκηνή. Είναι ο χώρος του ο φυσικός και θα έλεγα ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να το αντιμετωπίζουν έτσι. Δύναμη, θέλει δύναμη ψυχής. Εμένα είναι το πρότυπο μου, το θαυμάζω. Δεν ξέρω αν εγώ θα μπορούσα να αντέξω και να είμαι όπως ο Ανδρέας. Και μου έχει ζητήσει η Γιώτα, γιατί πριν δεν προέκυψε στη συζήτηση, να ευχαριστήσω εκ μέρους της και τον Μαρίνο και την οικογένειά του, γιατί εδώ και 25 χρόνια, λέει, είναι η οικογένειά, η οικογένειά σου, ναι. Είναι η οικογένειά μου, είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Έχασα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Είναι η οικογένειά μου, είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Εδώ και χρόνια αυτοί με ταΐζουν, αυτοί με ποτίζουν. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Σε προσέχουν σαν δικό τους παιδί. Είμαι είσαι, δικό τους. Είσαι, όχι είμαι σαν. Δικό, όχι σαν. Άλλαξε είμαι. Κάτι μετά από την ασθένεια ή όχι. Προς τι. Απέναντί σου, από τους ανθρώπους αυτούς. Όχι, αντιθέτως είναι πολύ πιο κοντά μου, με τον τρόπο τους. Ίσως εγώ έχω απομακρυνθεί λίγο. Γιατί. Γιατί περνάω τις φάσεις μου. Α. Ψυχολογικά, ναι, θες λίγο, ναι, απομόνωση. Ναι. Καλά, όλα τα περνάμε αυτά. Αυτό. Όλοι τα αυτό. Περνάμε. Αλλά φαντάζομαι ότι καταλαβαίνω. Αλλά ναι, είναι δεύτερη η οικογένειά μου. Και ο Μαρίνος ο αδελφός μου. Μίλησε για θαυμασμό. Τι να πω, λέει ότι πάνω στη σκηνή που είναι ο φυσικός σου χώρος ποτέ δεν έδωσες δικαίωμα. Τα δεν καλύτερα. Δεν πρέπει να δίνεις. Είσαι εκεί, είσαι ηθοποιός. Ο κόσμος δεν σου φταίει, έρχεται να σε δει και εξάλλου γιατί να νιάξει τον κόσμο αν εγώ έχω σκλήρυνση καταπλάκας ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος έρχεται, πληρώνει, θέλει να δει αυτό που επέλεξε να δει. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω να νοιάζει και τον κόσμο τόσο πολύ αν εγώ τα έχω με την τάδε ή αν εγώ έκανα εκείνο το πράγμα ή αν εγώ πάσχω από οτιδήποτε. Νομίζω ο καθένας πλέον έχει τα προβλήματα του. Αλλά σίγουρα σαν θέατρο Ανεμόνα και μεμονωμένα Ανδρέας και Μαρίνος, έχουμε πολύ στήριξη από τον κόσμο. Και αυτό πρέπει να το πω και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Για πάντα σας στήριζε ο κόσμος. Πάντα, πάντα μας στηρίζει πάντα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι δίπλα σας. Και για τους δυο μας. Θέλει κάποιος να μας μιλήσει, να σου μιλήσει, για να δούμε. Παρακαλώ, κύριος Θεοδοσίου. Γεια σας. Α, κυρία, απολογούμε. Παρακαλώ, παρακαλώ, συγγνώμη. Ναι, γεια σου, εγώ. Χαίρετε. Εγώ θα ήθελα να πω στον Ανδρέα Αντιλιαμάκου που είναι εκεί, δεν είναι μόνος του. Βιώνουμε μια πολύ χειρότερη κατάσταση. Έχω τον αδερφό μου αυτή, με καταπλάκα σκλήρυση. Αυτή τη στιγμή είναι πλημμύρης. Νοσηλεύεται σε ίδρυμα. Κάθεται σε τροχοκάθισμα. Εξαρτάται από άλλους η φροντίδα του. Ούτε να φάει μπορεί μόνος του, τα χέρια του. Το αριστερό του χέρι είναι τελείως νεκρό, τα πόδια του δεν κινούνται. Στην αρχή, όταν έγινε η διάγνωση, το κατάλαβε, είχε μειωθεί η όρασή του και πήγε για να κάνει μερικές εξετάσεις. Έκανε κάποιες εξετάσεις και έγινε η διάγνωση ότι είχε καταπλάκα σκλήρυση. Μιλούμε πριν 25 χρόνια, τώρα είναι 55 χρόνων. Εργαζόταν, οδηγούσε. Τώρα έχει 3 χρόνια, ούτε μπορεί να περπατήσει καθόλου. Είναι πολύ ασχήμη η εμπειρία, πολύ ασχήμο πράγμα. Να μην μπορείς μόνος σου να φροντίσεις τον εαυτό σου,
Και πόσο μάλλον ο γονάς εγκαταλείψουν η οικογένεια σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, να μην πηγαίνουν να τον δουν. Αυτό είναι το πιο άσχημο. Αυτό όπως εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς, ας τα πάμε εμείς τα αδέρφια του, μερικοί φίλοι, αυτή τη στιγμή η ψυχολογική κατάσταση, η ψυχολογία του είναι στο μηδέν. Άσχημο. Κυρία Θεοδοσίου, θέλω να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Συγγνώμη, έχει και απώλεια ορισμένες φορές. Ξεχνούν με την πάροδο του χρόνου, αρχίζουν και ξεχνούν εγώ μου και χειροτερεύουν τα πράγματα. Σίγουρα, κάθε μορφή, κάθε περίπτωση διαφέρει. Εύχομαι στον Αντρέα, με όλη μου την ψυχή, να μην βιώσει αυτά που βιώνει ο αδερφός μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία. Και εύχομαι και στο γιο σας ό,τι καλύτερο. Ο αδερφός της, ναι. Αδελφός σας. Και δύναμη σε εσάς. Έχουμε ακόμα μια γραμμή, κάποιον κύριο. Ο κύριος Παναγιώτης, παρακαλώ. Καλό απόγευμα, τι κάνετε? Χαίρετε. Κύριε Αγωγό, Ανδρέα μου, σας χαιρετώ. Εγώ σκέτο. Χαίρετε. Απλώς πήρα για να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Ανδρέα, γιατί με το ρόλο αυτό στην τηλεόραση θα γίνει γνωστή με αυτή την Κύπρο. Ο πιο πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Ναι. Επειδή χάνει να είμαι και εγώ στην ίδια κατηγορία, απλώς είμαι ίσως τυχερός στην ατυχία μου. Και ο κόσμος δεν γνωρίζει. Οπότε είναι, εγώ για να καταλάβετε, ξεκίνησα να βλέπω το σύριαλ από την ημέρα που κατάλαβα, που είδα τον Ανδρέα, που ήταν με καταφλάγα στηρίζει. Και είπα ότι ναι, από τότε βλέπω καθημερινά το πρόγραμμα, γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει. Στην Κύπρο δεν ξέρει ο κόσμος και μας παρεξηγάνει πραγματικά. Εγώ δεν έχω κάτι, δεν μου φαίνεται κάτι. Ό,τι έχω το υποφέρω μόνος μου. Δεν καταλαβαίνει κανένας κάτι. Και ό,τι έμαθα για την ασθένεια το έμαθα από μόνος μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκατε στη διαδικασία να τηλεφωνήσετε. Βλέπεις, ο κόσμος είναι δίπλα σου. Ο ρόλος, όπως λέγαμε και πριν, έχει αγκαλιαστεί και θα κάνει πολύ καλό τελικά. Αυτό θέλαμε κι εμείς και πραγματικά συγκινήθηκα, γιατί που βγαίνουν και λένε ότι το βλέπουν και γι' αυτόν τον λόγο, να προσφέρουμε κάτι και θα προσφέρουμε. Και ο Δημήτρης ο Τοκαρής θα το κάνει και είμαι σίγουρος. Είμαι Θέλω να κλείσουμε σίγουρος. Με μια δική σου κουβέντα, έτσι πως ήταν αισιόδοξη όλη μας η συζήτηση, γιατί εγώ έτσι το βλέπω. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο το παρουσιάζω, όσο το λέω. Απλώς παίρνω κι εγώ δύναμη από αυτά που λέω, γιατί αυτά που λέω τα ακούω κιόλας. Παίρνεις δύναμη? Τα ακούω κιόλας από τον εαυτό μου, τα ακούω και τα αφομοιώνω και τα κάνω δικά μου. Και να μην λέμε πια γι' αυτό το καροτσάκι. Και αν ακόμα καθίσουμε, να μην σταματάμε, να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε, με τους γύρω μας ή μόνοι μας. Και η ζωή είναι πάλι όμορφη. Με αυτό θα κλείσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα, που ήσουν σήμερα κοντά μας. Ήταν μεγάλη χαρά να σε έχω εδώ. Αλήθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ω, τι κύριος. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Και εσένα. Ευχαριστώ. Διαφημίσεις.